Πάμε στην υπόθεση της δολοφονίας της 41 ετών Γεωργία στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε νέα στοιχεία από την νεκροψία, Μαρία Ζαφυρίου. Πραγματικά σοκάρουν τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σήμερα το πρωί ήρθε εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης η δικηγόρος της οικογένειας, Αριάδνη Νούκα, προκειμένου να καταθέσει δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας και αναφέρθηκε σε αυτά τα στοιχεία, στα τραύματα που είχε η Γεωργία, τα οποία προκάλεσαν ακατάσχετη αιμορραγία και τον θάνατό της. Όπως σημείωσε, ήταν ιδιαίτερα βαριά και σκληρά, ενώ η έντασή τους δηλώνει μίσος. Να σημειώσουμε ότι καταστράφηκε αυχενικός σπόνδυλος, δηλαδή έσπασε ο αυχένας της άτυχης γυναίκας, η οποία, να σημειώσουμε, ήταν έγκυος 3 μηνών. Αναφέρθηκε και στην χειριστική συμπεριφορά του συντρόφου της Γεωργίας, ο οποίος, όπως είπε, της έκανε πλήση εγκεφάλου. Ο δικηγόρος είναι πεπισμένη πως η δολοφονία τελέστηκε από τους δύο κατηγορούμενους, οι οποίοι απολογήθηκαν το Σάββατο, να θυμίσουμε, και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, οδηγήθηκαν στις φυλακές, συνέχισαν ο ένας να ρίχνει στον άλλο την ευθύνη για τη δολοφονία της Γεωργίας. Και να ακούσουμε τι είπε η δικηγόρος της οικογένειας, η κυρία Νούκα. Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό που γνωρίζει η οικογένεια από τους ανθρώπους που είδανε τη σωρό της είναι ότι τα τραύματα ήταν ιδιαίτερα βαριά, ιδιαίτερα σκληρά. Έγινε η δολοφονία της με ένταση που προσδίδει, φαίνεται, ότι υπήρχε μίσος. Αυτό δείχνει η ένταση των τραυμάτων.